Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κομβού στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πρόκειται για την υλοποίηση μιας δέσμευσης του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου για την κατασκευή κυκλικών κομβών στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Συνεργεία πάντως του Δήμου, παρουσία και του Δημάρχου, ο οποίος ήταν πλαισιωμένος από τους συνεργάτες του το πρωί, βρέθηκαν στη Νέα Ιωνία και παρά το βροχερό καιρό οι εργασίες ξεκίνησαν. Εμείς είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας ως Δημοτική Αρχή. Είπαμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει ο πρώτος από τους 4 κυκλικούς κόμβους στη Νέα Ιωνία. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος του Βόλου γνωρίζει ότι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη και μιλάνε τα έργα. Σήμερα λοιπόν ο εργολάβος έχει στήσει, έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ξεκινάει ο πρώτος κυκλικός κόμβος που είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του κυκλοφοριακού όλης της Νέας Ιωνίας και του Βόλου. Άρα λοιπόν είμαστε πιστοί σε ό,τι έχουμε αναγγείλει και δεν μας σταματάει τίποτα. Αυτό είναι, νομίζω, για άλλη μια φορά ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Yeah. Με πολλά φανάρια, για να υπάρξει πλήρη εικόνα στον Βόλο όπως τον ονειρευόμαστε και όπως τον έχουμε σχεδιάσει, στο πρόγραμμα είναι 4 κόμβοι στη Νέα Ιωνία και 5 στον Βόλο, 9. Όταν ολοκληρωθούν αυτοί όλοι μαζί, τότε θα μιλάμε για ένα άλλο κυκλοφοριακό καθεστώς στην πόλη του Βόλου, στο σύνολο. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, θα καταργηθούν 7 φανάρια μόνο από αυτόν τον κόμβο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω μέσα σε 3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζουμε με τους άλλους 3 κόμβους, οι οποίοι είναι ένα θέτο χρόνο στη συνέχεια. Έχουμε δεσμευτεί 4 κυκλικοί κόμβοι. Σήμερα ξεκινάμε τον πρώτο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και τους 4 ταυτόχρονα, όπως έγινε και στο Βόλο. Οι 5 ένας-ένας έγιναν. Τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι της κυρίας Γεωργίου, και το κλείνω εδώ. Αφήστε λοιπόν, θα δείτε τις εξελίξεις πολύ σύντομα. Εμείς, να μην το ξαναπώ, ό,τι δεσμευόμαστε το κάνουμε πράξη για το καλό της πόλης. Ο Δήμαρχος πάντως βρέθηκε και στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Ιωνίας. Σε μήνυμά του τόνισε μεταξύ των άλλων: στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Ιωνίας, στην Οδό Δημοκρατίας, βρέθηκα σήμερα το πρωί και συνομίλησα με παραγωγούς, πολίτες και καταναλωτές. Επί της Δημαρχίας μου, εγώ και οι συνεργάτες μου είχαμε τακτική και στεγή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στο θεσμό αυτό, κατεξοχή λαϊκό, που προμηθεύει με καλά και φθηνά προϊόντα όλους τους πολίτες. Σε όσους τώρα τις γνωρίζουν, ας κρατήσουν μια επαφή και μετά τις εκλογές, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας μας, θα είναι μια καλή εμπειρία για αυτούς.